Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστούμε. Εσείς πώς να είστε, άραγε? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά όλοι. Και εμείς είμαστε υπέροχα. Στην Ιταλία δεν πάνε καλά τα πράγματα, η οποία δηλώνει ανοιχτή στα θαύματα, αλλά και στις γκάφες, θα πω εγώ. Ας πέσει τώρα μέσα στο νούμερο 6. Επική γκάφα μας έρχεται από την Ιταλία, οι οποίοι αποφάσισαν, σου λέει, να κάνουν το φετινό σποτ, διαφημιστικό σποτάκι τους για τον τουρισμό, έτσι ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο. Α, πώς κάναμε εμείς με τον Αργυρό. Ναι, που είχαμε κάνει. Αυτοί έκαναν κάτι χειρότερο. 9 εκατομμύρια, λέει, ολόκληρα ξόδεψαν για να φτιάξουν αυτό το υπέροχο σποτ, το οποίο κυκλοφορεί από τώρα σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη, όπως βλέπετε εδώ στα πλάνα, κάνοντας την, λέει, influencer. Μία πρώτη γκάφα, η οποία δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο. Mm. Το δεύτερο, παιδιά, που κατάφερε να γίνει viral, είναι ότι χρησιμοποίησαν πλάνα μίας άλλης χώρας που δεν ήταν της Ιταλίας, έτσι ώστε να προσελκύσουν κόσμο για να πάει στην Ιταλία. Και ειδού το επίμαχο πλάνο από τη Σλοβενία, αυτό που βλέπετε εδώ, είναι μια σκηνή η οποία γυρίστηκε στη Σλοβενία, το stop carré, η σταματημένη εικόνα δηλαδή που έχουμε στην οθόνη, είναι ένα ζευγάρι το οποίο κάθεται σε έναν έθριο χώρο στη Σλοβενία, απολαμβάνει το ποτό του και πού το ανακάλυψαν, παιδιά, οι σατανάδες? Πού? Από το ποτό, λέει, γιατί αυτό είναι ένα σλοβένικο ποτό και παράγεται μόνο εκεί και αποκλείεται να υπάρχει στην Ιταλία. Το γευτήκαν από την οθόνη. Πώς το εγώ δεν κατάλαβα. Εμείς βάλαμε τον Αργυρό στο μοναστηράκι να πίνει τι έπινε. Τσικουδιά, δεν θυμάμαι. Κανένα φραπέ. Κανένα φραπέ, ναι. Ναι, Θεσσαλονίκη σου λέει. Εμείς δεν αντιγράφουμε, μάλλον έχουμε τα δικά μας. Δικαιολόγησαν τέλος πάντων την Αφροδίτη, σου λέει, θέλουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Εντάξει, και η Αφροδίτη τώρα με το τζιν το φτάκι. Δεν είναι ωραία, παιδιά, ναι. Influencer να βγάζει φωτογραφίες. Τώρα οι Ιταλοί γενικώ έτσι διακρίνονται για την. Για τη φινέτσα του, παιδί μου. Για του άντρε και τη φινέτσα διακρίνονται. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αυτό δεν χρειάστηκε, ναι. Ήταν έτσι ένα. Άλλη φορά του χρόνου. 9 εκατομμύρια ένα άνθρωπο δεν το είδε, να σα πω, Τι να κάνουμε. Παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Όμως το νούμερο 5 θα σα δείξω μια οικογένεια αρκούδων που μην φοβάστε, δεν δαγκώνουν καθόλου. Να, καθόλου. Πάμε. Και σκέψου εκεί που βγαίνει στην αυλή του σπιτιού σου. Να... Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε στο νούμερο 4 και στην πιο παράξενη πόλη που έχει δει ποτέ. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτή την περίεργη πόλη, Σουλόσοβα λέγεται και βρίσκεται στην Πολωνία. Σουλόσοβα, Σουλόσοβα, ναι. Είναι μια πόλη η οποία σου λέει ότι είναι όλα σε μία γραμμή. Α, να. Δηλαδή, κοιτάξτε, παντού έχει παιδιάδες και απλώνεται όλη η πόλη πυκνοκατοικημένη με 6.000 κατοίκους. Όλοι, σου λέει, αποφάσισαν θα μείνουν στον όλοι ίδιο δρόμο. Μια γειτονιά. Παιδιά, στον τέλειο ίδιο δρόμο. Να, εδώ. Δηλαδή, ας πούμε, να τους βλέπεις, να εδώ κοιτάξτε, είναι ένα διαχωριστικό δρομάκι 400 μέτρων, το οποίο χωρίζει την μία πλευρά της παιδιάδας από την άλλη. Όλοι οι άνθρωποι αποφάσισαν να χτίσουν τα σπίτια τους έτσι, ώστε να είναι πάρα πολύ κοντά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πυκνοκατοίκηση, αλλά την ίδια στιγμή οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που τους συμβαίνει εκεί, γιατί έχουν τα πάντα και δεν χρειάζεται να φύγουν κιόλας μακριά. Εστιατόρια, καταστήματα, σπίτια, ζητάνε και εύκολα ζάχαρη. Δηλαδή, ένα είναι ο δρόμος, έτσι, εκεί. Ναι, δεν έχει θέμα πώς να βγάλουμε το δρόμο από εδώ, από εκεί. Δρόμο. Όχι, μένεις... αυτό. Ναι. Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Ακριβώς. Θέλω να με βρεις. Πολύ ωραίο, ναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Και στο νούμερο 3, παιδιά, βρήκα το λόγο που έχετε άγχος. Θα δείτε τώρα. Παιδιά, μην ξαναφάτε ποτέ τηγανιτές πατάτες. Τι προτιμώ να έχω άγχος. Πλάκα κάνω, εγώ θα ξαναφάω προφανώς. Ναι. Αλλά μια έρευνα στην Κίνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν τηγανιτές πατάτες έχει ως αποτέλεσμα να έχει αυτό συνέπεια στην ψυχική τους υγεία. Φταίει η πατάτα ή το λάδι? Φταίει συγκεκριμένα ένα χημικό που σχηματίζεται κάτι διάρκεια του τηγανίσματος και λέγεται ακριλαμίδιο. Και λέει αυτό κινδυνεύει κατά 12,5% να εμφανίσει συμπτώματα έτσι άγχους και αστάθειας ψυχολογικής. Ακριλαμίδιο. Ακριλαμίδιο, παιδιά, ακριλαμίδιο λέγεται. Το ακριλαμίδιο μου προκαλεί άγχος άμα φάω εγώ πατάτα τηγανιτή. Ναι, γιατί λέει σου προκαλεί πρόσχερη ευχαρίστηση, δηλαδή τρως και την ευχαριστιέσαι, ναι, ναι. Αλλά μετά λέει νιώθεις... Στρες. Ναι, νιώθεις κοίτα, στρες. Κοίτα, ενοχές μπορεί να νιώσεις άμα φας τηγανιτή πατάτα μετά. Ίσως για αυτό. Στρες δεν όχι, έχω ακούσει. Όχι ρε παιδιά, ούτε ενοχές να νιώσεις, με σύνεση και μέτρο. Ναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά το ευχαριστιέσαι πολύ. Παιδιά, τη τηγανιτή πατάτα νιώθεις μια ευεξία. Ευχαρίστηση μετά. Είναι σαν να έχεις φύγει από το γυμναστήριο άμα φας τηγανιτή πατάτα. Όχι, δα, το γυμναστήριο πηγαίνει άλλη. Το ίδιο είναι. Αλλά πρέπει να σου πω ότι
εξετάσαν τώρα 140.000 άτομα μέσα σε 11,5 χρόνια και παρατήρησαν ότι όσοι κατάλαβαν τηγανιτές πατάτες, όντως παρατήρησαν συμπτώματα κατάθλιψης. Δεν σα κάνω πλάκα. Αν είναι τηγανιτή πατάτα σε συνδυασμό με το λάδι, δηλαδή αν είναι chicken nuggets μέσα στο λάδι, γίνεται. Αυτό δεν μα το είπαν οι Κινέζοι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετικό. Ναι, είναι ο συνδυασμό μάλλον. Τι να σα πω. Το ακριλαμίδιο, παιδιά, στο ακριλαμίδιο. Συνεχίζετε να τρώτε εδώ μεταξύ. Ναι, τρώτε, παιδιά. Εσείς φάτε την πατάτα εκεί πέρα να στανιάρετε. Μην ακούτε τους Κινέζους. Πάμε στο νούμερο 2 και έρχεται ένα πάλι έτσι υπέροχο φανταστικό συνδυασμό από την Καλομήρα. Σε ένα παιδιά, η Καλομήρα La Pamela Anderson φόρεσε το γνωστό σε όλους μας μαγιό από το Baywatch, δικό της, δεν είναι της Πάμελα. Και Λατινέ πλέον η Καλομήρα. Άλλαξε πολύ, παιδιά. Της πάει πάρα πολύ και αποφάσισε να κάνει έτσι γυμναστική με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, δηλαδή φορώντας τις ψιλοτάκουνες γόβες της, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί, παίζοντας λίγο στο TikTok και στο κινητό, βάζοντας την πούδρα της και συνεχίζει ακάθεκτη και πάνω στο διάδρομο. Κοίτα, αυτό με τα τακούνια και το διάδρομο δεν θα το συνιστούσα, γιατί υπάρχει κύβνος τραμπουλίγματος έτσι λίγο του Αστραγάλου, ναι. Βέβαια, ήταν ένα χιουμοριστικό βίντεο, δεν νομίζω ότι γυμνάζεται έτσι Καλομήρα με την κορμάρα που έχει. Σωστά. Αλλά κάντε ό,τι θέλετε. Για το TikTok ήταν, μην νομίζετε. Τώρα που πες TikTok όμως, έχω το νέο trend που αυτή τη στιγμή τρεντάρει σε social media. Πάμε να το δούμε. Παιδιά, shadow babies. Έτσι λέγεται το καινούργιο trend που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στο TikTok. Και τι είναι αυτό? Είναι οι γονείς που απαθανατίζουν τα παιδιά τους όταν βλέπουν για πρώτη φορά τη σκιά τους. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα το παιδί είναι τρομαγμένο γιατί δεν έχει ξαναβεί τη σκιά του και φοβάται. Άλλο πατέρας... το πομπυράκι. Αυτό είναι το θέμα. Και τώρα έχει διχάσει γενικώς η κοινότητα του TikTok επειδή ο πατέρας αντί να ηρεμήσει το παιδί του, γέλαγε και το παρότρινε να συνεχίσει. Ναι. Και συνέχισε να τραβάει το βίντεο. Το κλαίει εδώ μεταξύ. Το γλυκούλι. Το παιδί τι κλαίει, ωραία μέρημνα που πήγαινε εκεί και μια στιγμή κοίταξε τι έπαθε. Παιδιά, ναι, είναι και τι ωραία, και τι ωραία μέρημνα που του χρειάζεται αυτού του πατέρα για να πάει να δει το παιδί από κοντά. Να δεις, ο άλλος τραβάει και το αφήνει εκεί. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι τώρα το καινούριο τρέν. Το καινούριο τρέν, παιδιά, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τα σχόλια από κάτω οι χρήστες. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ένα παιδί. Αν δεις, ρε παιδί μου, το χαίρεται, συνέχισε να το κάνεις. Τώρα, αν δεις ότι όμως κλαίει, δεν είναι τώρα να το αφήνεις έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Φτιάχτηκε το παιδάκι. Αυτά είχαμε λοιπόν για σήμερα. Γεια σας.